Έλεγχος. Καλή δύναμη. Γεια σας, γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά όλων μας να υποδεχόμαστε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι προφανές ότι η παρουσία του εδώ καταδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον του για όλα όσα εξελίσσονται στον πρωτογενή τομέα, για τα θέματα, τα ζητήματα και τις σημερινές προκλήσεις, αλλά βεβαίως και για το σχεδιασμό στον οποίο όλοι πρέπει να εισφέρουμε, ώστε να αντιμετωπιστούν διαχρονικά ζητήματα αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις. Στις γνωστές, κατά κάποιον τρόπο, προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο του πρωτογενούς τομέα και που καταγράφονται από το παρελθόν, όπως παραδείγματος χάρη ότι κάποια στιγμή πρέπει με ωριμότητα και σοβαρότητα να μιλήσουμε για αυτό που θέλουμε για το μέλλον, για τον πρωτογενή τομέα, για την ενδεχομένως ταυτοποίηση ενός παραγωγικού μοντέλου, για τους κατεπάγγελμα αγρότες ή ακόμη και για την ταυτότητα της αγροτικής γης, έρχονται να προσθεθούν πολλές νέες μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες αφορούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στα υψηλά κόστη παραγωγής λόγω της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός μας έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που εδράζονται σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο που αφορά βεβαίως στο ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν και στον πρωτογενή τομέα. Κυρίως όμως να σταθούμε με ενδιαφέρον δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του ΜΟΚΔΟΥ που αγωνίζονται και προσπαθούν, ούτως ώστε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη και να τους δώσουμε την αίσθηση ότι απέναντί τους υπάρχει μια πολιτεία, μια κυβέρνηση που τους σκέφτεται, τους φροντίζει και τους υπολογίζει. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχόμενος καλή δύναμη στην νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Υφυπουργό, στον κύριο Υφυπουργό, και να επισημάνω το γεγονός ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια σε αυτό το Υπουργείο και με την υποστήριξη των λοιπόν στελεχών, των γενικών και ειδικών γραμματέων, των διοικήσεων, των κρίσιμων οργανισμών οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά, η οποία όμως πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να επιταχυνθεί. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την χώρα είναι τόσο αυτονόητη που δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους του ΜΟΚΔΟΥ, στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, στους αλλοιείς μας, ακούγοντας τα αιτήματά τους και αντιμετωπίζοντας δομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Θέλω να θυμίσω ότι στον τομέα αυτό η κυβέρνηση έχει πρακτικά ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας, όπως αυτά κατατέθηκαν σε συζητήσεις επαναλαμβανόμενες που είχα και στο δικό μου το επίπεδο στις αρχές αυτού του έτους, και αναφέρομαι σε έναν νέο μηχανισμό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, δίκαιο, πιο δίκαιο μηχανισμό, ακούγοντας τις προτάσεις και των ιδίων των αγροτών. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φθηνό ρεύμα, και εδώ θέλω να τονίσω την σημασία του προγράμματος ΓΕΑ, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει γίνει όσο γνωστό θα μπορούσε στους αγρότες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλές και προβλέψιμες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και θα δώσουμε παράταση στο σχετικό πρόγραμμα και θα ζητήσω από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει μια πρόσθετη προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών μας για τη δυνατότητα που τους δίνεται να αντιμετωπίσουν το ρίσκο της μεταβλητικότητας των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την μείωση του κόστους των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, των φυτοφαρμάκων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ηγεσία του Υπουργείου μου υπέδειξε, κάτι το οποίο δεν γνώριζα,
ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πολυεθνικές στον τομέα των τροφίμων φαίνεται να τα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα των φυτοφαρμάκων, όπου τα ίδια προϊόντα πωλούνται σε πολύ διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με γειτονικές χώρες. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι και στον τομέα αυτό, τις πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές. Τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται λίγο πολύ στις ίδιες τιμές σε μία ενιαία αγορά. Και βέβαια είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα διαρθρωτικά ζητήματα και τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες του πρωτογενούς μας τομέα. Ευκαιρίες οι οποίες σχετίζονται και με σημαντικές αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού κύκλου, ο οποίος ξεκινάει με την ορκομοσία του νέου Ευρωκοινοβουλίου και με την ανάληψη των θέσεων ευθύνης από την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ήδη κάνει μια σημαντική δουλειά ως προσάμασες παρεμβάσεις τροποποίησης της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη πραγματικές ευαισθησίες και ανησυχίες των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Και εκεί θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί από το Υπουργείο, αλλά και από εμένα προσωπικά. Η πράσινη μετάβαση είναι μια πραγματικότητα και μια, θα έλεγα, υποχρέωση την οποία έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του πρωτογενούς μας τομέα. Πρέπει να γίνει όμως με μια τέτοια ταχύτητα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, που να μην στραγγαλίζει τελικά τους παραγωγούς και ειδικά τους μικρούς παραγωγούς. Και εκεί ήδη έχουμε πετύχει σημαντικά βήματα εξορθολογισμού, την εξαίρεση των μικρών παραγωγών κάτω των 100 στερμάτων από βαριές διαδικασίες που χτυπούσαν ουσιαστικά το διαθέσιμο τους εισόδημα, και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια καθώς θα εισέλθουμε και στον πυρήνα των όποιων αλλαγών μπορούν να γίνουν στην κοινή αγροτική πολιτική, ως ότου προετοιμαστούμε φυσικά για τον νέο κύκλο και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 2027 και μετά. Και βέβαια η μεγάλη, νομίζω, πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ πέρα απόλυτη ταύτιση με την ηγεσία του Υπουργείου, είναι η επένδυση στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει περισσότερη συνεργασία των αγροτών μας. Η κυβέρνησή μας έχει επιβραβεύσει και θα συνεχίσει να το κάνει τα συνεργατικά σχήματα. Σημαίνει περισσότερη επένδυση στην τεχνολογία, με τα προγράμματα τα οποία δρομολογούνται ήδη και από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις εφιούς της έξυπνης γεωργίας, έτσι ώστε να αυξήσουμε συνολικά την παραγωγικότητά μας, η οποία μπορεί να κάνει ακόμα άλματα στον πρωτογενή τομέα. Και σημαίνει βέβαια ναι και την εκπαίδευση και την κατάρτιση, πρωτίστως στο κατεπάγγελμα αγροτών, διότι η αλήθεια είναι ότι υπολοιπόμαστε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, και χωρίς να υποτιμώ τη σημασία της εμπειρικής επαφής με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. Η τεχνολογία και η γνώση τρέχει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να καταρτήσουμε ειδικά τους νέους αγρότες, τους νέους κτηνοτρόφους, τους νέους αλλοίς μας, οι οποίοι με μεγάλη χαρά διαπιστώνουν ότι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να επενδύσουν και να χτίσουν μια καριέρα γύρω από την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα έργα διαχείρισης νερού, όχι μόνο στο πρόγραμμα Ίδωρ για μεγάλα αρδευτικά έργα, αλλά και επιμέρους παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξορθολογήσουμε συνολικά την χρήση του νερού. Θα χρειαστούμε να δούμε μακροπρόθεσμα τα ζητήματα αυτά και τα ζητήματα της αναβάθμισης των δικτύων μας και της δημιουργίας πρόσθετων ταμιευτήρων εκεί που αυτό είναι εφικτό. Είναι η μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε στα ζητήματα της άρδευσης. Και βέβαια να κλείσω τονίζοντας την ανάγκη του περαιτέρω εξυγχρονισμού δύο εμβληματικών οργανισμών, οι οποίοι είναι τόσο ταυτισμένοι με τον πρωτογενή μας τομέα, του ΕΛΓΑ και του ΟΠΚΕΠΕ, ο νέος κανονισμός και η νέα νομοθεσία που θα τον καθορίζει, θα έρθει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την ολοκλήρωση του καλοκαιριού. Είναι επιβλημένο να εξορθολογιστεί ο μηχανισμός των αγροτικών ασφαλίσεων και να γίνει πιο δίκαιος.
Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένας κανόνας, και θα κλείσω με αυτό, ο οποίος είναι διαπραγμάτευτος για αυτή την κυβέρνηση. Εισπράττουν στήριξη, επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Και ονόητο. Έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση και προς τα εκεί θα κινηθούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι βίωνο. Παρά τις δυσκολίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πια είμαστε πλεονασματικοί στις εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με τις εισαγωγές μας. Και η Ελλάδα έχει να παίξει το δικό της διακριτό ρόλο, παράγοντας ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα βρίσκουν τη θέση τους και στις αγορές του εξωτερικού, όχι μόνο στις αγορές του εξωτερικού, αλλά κυρίως προσφέροντας αξιοπρεπές εισόδημα για τους γεωργούς μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλοιείς μας, οι οποίοι θέλουν, επιμένουν να παράγουν στην πατρίδα μας και τους αξίζει ένα καλύτερο μέλλον.